πας ως της αν ομολογήσιμε εν τη γενεά ταύτη ενώπιον των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του επουρανίου. Αδερφοί μου, σήμερον είναι η εορτή των Αγίων Πάντων. Όσοι δηλαδή εισήλθαν στην δεκάτη και την μεγαλύτερα δύναμη του ουρανού. Όταν ο διάβολος ήθελε να ανέβει επάνω από τον Θεό, κατέπεσε και τον ακολούθησε η δική του στρατιά, το δικό του το τάγμα. Τα τάγματα του ουρανού ήσαν 10. Εξέπεσε το ένα και έμειναν 9. Σήμερα εορτάζουμε την αρχή του 10ου τάγματος, διότι όσοι αγάπησαν τον Θεό, όσοι εμαρτύρησαν δια τον Θεό, όσοι ομολόγησαν τον Θεό, εισήλθαν στο 10ο τάγμα του ουρανού. Και όταν αυτό το 10ο τάγμα πληρωθεί, τότε θα έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσοι ομολογήσουν τον Χριστό, αυτοί κατατάσσονται στην 10η στρατιά του ουρανού. Πώς ομολογούμε τον Θεό, με ποιον τρόπο? Υπάρχουν 2 τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι η πίστη στον Θεό των αληθινών, και ο άλλος τρόπος για να είναι τέλειος, να ομολογήσεις δια του στόματός σου ότι αγαπάς τον Θεό. Να μην λέγεις μονάχα ότι πιστεύω εις τον Θεό και όμως δεν τον ομολογείς με το στόμα σου. Αυτό δεν σου δίδει την χάρη να εισέλθεις στην 10η στρατιά του ουρανού. Αδερφοί μου, δεν είναι μικρό το κακό το οποίο έχουμε. Δεν είναι μικρό το ελάττωμα το οποίο έχουμε. Αγαπούμε τον Θεό και όμως δεν τον ομολογούμε. Δεν αναφέρουμε το όνομά Του. Δεν δηλώνουμε δια της γλώσσης ότι αγαπούμε τον Θεό. Δι' αυτό και σήμερα μας λέγει ότι δεν θα σας ομολογήσω ούτε εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Για να ομολογήσεις όμως τον Θεό, πρέπει να καθαρίσεις την καρδία σου, να καθαρίσεις ό,τι έχεις μέσα σου. Όσοι ακούνε το Θεό κήρυγμα αυτή τη στιγμή, γίνονται κριτές, όχι ακροατές. Κρίνουν τα λόγια τα οποία βγαίνουν από το στόμα του λειτουργού του Θεού και δεν κάνουν τίποτε άλλο, δεν ωφελούνται τίποτε άλλο, διότι είναι κριτέ του Λόγου του Θεού. Για να ομολογήσεις όμως τον Θεό, πρέπει να στραφείς, είπε ο ίδιος, να στραφείς και να γίνεις ένα μικρό πεδίο. Εάν μη στραφείτε και γίνεστε ως περ τα παιδεία τα αυτά, λέγει, ουμείς έρθετε εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν εισέρχεστε στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν κατατάσσεστε στην 10η στρατιά του ουρανού. Χάνεις τον Παράδεισο. Γιατί? Διότι μέσα σου έχεις την πονηρία. Αφαίρεται τας πονηρίας από τον ψυχόνιμο. Ο ένας έχει μέσα του έναν χείρο που κοιμάται μες τα βόρβορα της αμαρτίας, μέσα στα σαρκικά αμαρτήματα. Ο άλλος έχει μία καμήλα μέσα του, δηλαδή μία έχθρανα τελείωτη. Ο άλλος έχει ένα παγόνι μέσα του, μία υπερηφάνεια, η οποία
του δείχνει ότι δεν είναι παιδί του Θεού. Ο άλλος δείχνει τόσα και τόσα, και αν δεν καθαρίσεις την καρδία σου, αδερφέ μου, δεν ομολογείς τον Θεό. Διότι ο Θεός θέλει να τον ομολογούμενοι στον κόσμο τούτο. Το είπε φανερά, ώστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων στην γενεάν ταύτη, την Μιχαλίδαν και αμαρτωλών. Η ζωή αυτή, ο κόσμος αυτός, ανήκει εις μίαν γενεάν Μιχαλίδος. Μιχαλής είναι η γυναίκα η οποία εγκαταλείπει τον άντρα της και πηγαίνει με ξένον άντρα. Και η κοινωνία αυτή την οποία ζούμε εγκατέλειψαν τον Θεό, εγκαταλείψαμε τον Θεό και πηγαίνουμε με τον εχθρό του Θεού, δηλαδή με τον διάβολο. Από τη στιγμή που αναστήθηκε ο Θεός μας, από την ίδια στιγμή άρχισε ένας κατατρεγμός ανηλεής εναντίον του, έως ότου να κλείσει ο κόσμος αυτός. Από τη στιγμή που αναστήθηκε ο Χριστός μας, οι φύλακες έφτασαν στους γραμματείς και τους είπαν ότι ανέστη ο Κύριος. Και εκείνοι, λέγει, πληρώσαντες δώρα την δεξιάν αυτών, παρήγγειλαν σε αυτούς να λέγουν ότι ημών κοιμωμένων εσυλήθη ο νεκρός. Ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Αδερφοί μου, ο κόσμος αυτός θέλει τόλμη, ο κόσμος αυτός θέλει δύναμη, ο κόσμος αυτός θέλει να αντισταθείς εναντίον του, διότι από τη στιγμή που δεν ομολογείς τον Θεό, φοβάσαι τον άνθρωπο, φοβάσαι αυτόν τον κόσμο, δεν έχεις την δύναμη να ομολογήσεις τον Θεό. Και μόλις αναστήθηκε ο Κύριος μας, τότε, λέγει, ήρθεν η βροχή, έπεσεν η βροχή επάνω εις τον κόσμο. Δηλαδή ο διωγμός φοβερός εναντίον του Θεού. Και ήρθαν οι ποταμοί, λέγει, μετά, και έπεσαν επάνω εις την οικία και έπνευσαν οι άνεμοι για να εξαφανίσουν την οικία του Χριστού μας. Και δημιουργήθησαν οι όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες, τους οποίους έχουμε σήμερα και εορτάζουμε. Μέσα εις αυτήν όλη την κατάσταση, αδερφοί μου, μέσα εις όλων των αυτών των πόλεμων εναντίον του Κυρίου μας, ο Ιερός Χρυσόστομος παρουσιάζει την Εκκλησία του Χριστού ως ένα πλοίο μέσα εις τον ωκεανό και λέγει, «Μεν έστω η θάλασσα, μεν έστω το πλοίο του Θεού ού καταποντίζεται, όσον για να χτυπούν την Εκκλησία, δεν φεύγει η Εκκλησία, δεν χάνει τη δύναμή της, δεν χάνει την παρουσία της». Ευρισκόμεθα τα σημέρας αυτάς προεκλογών, να εκλέξουμε τους άρχοντας τους οποίους να μας κυβερνήσουν. Και λέγει ο Θεός, «Εγώ θα σας δώσω άρχοντας κατά τας καρδίας ημών». Ό,τι καρδιά να έχετε τέτοιους άρχοντες θα σας δώσω να σας κυβερνήσω. Δι' αυτό πρέπει να πέσουμε στην προσευχή και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μην μας αρνηθεί, να μην μας ξεχάσει, να μην μας εγκαταλείψει. Διότι οι άρχοντες όταν ανέβουν στην αρχή, εάν μεν είναι του Θεού, θα ομολογήσουν τον Θεό. Αν όμως είναι εναντίον του, θα τον καταδιώξουν τον Θεό. Θα καταδιώξουν την Εκκλησία του, θα καταδιώξουν εκείνους που αγαπούν την Εκκλησία, εκείνους οι οποίοι είναι οπαδοί του Θεού. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Οι μάρτυρες δημιούργησαν την αρχή της δεκάτης στρατιάς του ουρανού, του δεκάτου τάγματος του ουρανού, το οποίο εκενώθη με την τιμωρία την οποία έδωκε ο Θεός στον διάβολο. Ετιμωρήθη και εξαφανίστη από τον ουρανό, αλλά ο Θεός θέλει τα δέκα του τάγματα να είναι τέλεια όπως τα δημιούργησε καταρχάς. Και αν δεν τον αγαπήσουμε, δεν θα είμεθα μέσα στο τάγμα των οπαδών της χάριτος του Θεού,
διότι εκείνος από ψηλά περιμένει τους εκλεκτούς του και όλοι όσοι ακολούθησαν τον Χριστό ακολούθησαν με πληγάς, με βάσανα, με θάνατο, με το αίμα τους. Στον Παράδεισο δεν εισήλθε κανείς χωρίς των σταυρών των οποίων εσήκωσε εκείνος που τα δημιούργησε, εκείνος ο οποίος τα έπλασε. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει δύναμη να τον ομολογήσουμε στον κόσμο τούτο, να φωνάξουμε το όνομά Του, να μην πέσουμε στον φόβο, να μην στερηθούμε την Βασιλεία των Ουρανών. Μην επιστός παιδί μου, άχρη θανάτου, λέγει ο Θεός. Πίστευε εις εμέναν άχρη θανάτου, όπως οι μάρτυρες και οι Άγιοι Πάντες, τους οποίους εορτάζουμε σήμερα, και ήρθε δια των πρεσβειών αυτών να μας αξιώσει ο Θεός της επουρανίας του Βασιλείας.